θα καλησπερίσουμε τον σέντερ του ΠΑΟΚ, τον Ζήση Σαρικόπουλο, να έχουμε μια ωραία κουβέντα μαζί του. Καλησπέρα, Ζήση. Καλησπέρα. Πώς θα περνάς σε αυτή την πρωτόχρονη κατάσταση για όλους μας, αλλά όταν είσαι αθλητής πρέπει λίγο να προσαρμόσεις καλύτερα την καθημερινότητά σου. Δεν είναι και εύκολο, φαντάζομαι. Σίγουρα δεν είναι εύκολο. Νομίζω δεν είναι εύκολο για κανέναν τίτος επαγγελματός. Τώρα ζούμε όλοι μια πρωτόγνωρη κατάσταση, δυστυχώς. Νομίζω όλοι αισιοδοξούμε για το καλύτερο ώστε να περάσει αυτή η κατάσταση όσο το δυνατόν να γίνεται για όλους. Από εκεί και πέρα έχουμε προσαρμόσει την καθημερινότητά μας έτσι ώστε να μην κυκλοφορούμε και να ακολουθούμε και τις οδηγίες που μας έχουν δώσει οι αρμόδιοι. Στη δική μου περίπτωση, εγώ είμαι σπίτι όλη μέρα. Από εκεί και πέρα ακολουθώ το πρόγραμμα που μου έχει δώσει ο γυμναστής μου και προσπαθώ να μην μείνω όσο το να τον γίνεται πίσω, αλλά αυτό είναι ουσιαστικά κάτι που είναι αναπόφευκτο, εφόσον δεν ασκούμαστε κανονικά, δεν προπονούμαστε υπό κανονικές συνθήκες, αλλά νομίζω ότι σε αυτές τις συνθήκες που ζούμε και σε αυτό το συμβάν του πρωτόγνωρο, το μπάσκετ και ο αθλητισμός έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Και προσπαθώ τουλάχιστον να είμαι αισιόδοξος γιατί να μην χαλά το μυαλό μου, γιατί δυστυχώς κάτι που έτσι με χαλάει λίγο και συμβαίνει τώρα αυτό το διάστημα είναι ότι επειδή είναι και η κατάσταση πρωτόγνωρη, ο καθένας βγαίνει, λέει ό,τι θέλει, επικρατεί μια πολύ μεγάλη καταστροφολογία κτλ. Που μπορεί και να είναι έτσι τα πράγματα, αλλά τουλάχιστον χρειάζεται νομίζω κριτική σκέψη αυτές τις ώρες και μια γενικότερη ψυχραιμία ως προς το τι, ναι, τις πληροφορίες έτσι που λαμβάνουμε, το πώς να τις φιλτράρουμε, το τι διαβάζουμε, τι ακούμε, τι γράφεται και με την εποχή των social media είναι πολύ πιο εύκολο έτσι για τον καθένα να τα διαβάζει για όλα αυτά τα πράγματα που γράφονται. Αυτό πήγα να σε ρωτήσω. Θέλει και ψυχική προετοιμασία, πνευματική για να αντιμετωπίσουμε μια τέτοια κατάσταση, ουσιαστικά έναν εγκλεισμό ή μια απομόνωση ή μια καραντίνα ή οπουδήποτε. Σίγουρα. Όταν είσαι σπίτι όλη μέρα και όταν η κύρια έτσι, διέξοδος που υπάρχει είναι η τηλεόραση ή τα social media, πρέπει νομίζω να είσαι αρκετά προσεκτικός ως προς το τι πληροφορίες θες να λαμβάνεις και το τι, όχι τι πιστεύεις, τι αφήνεις μετά να σε επηρεάζει και τι όχι. Δηλαδή, στη δική μου περίπτωση, μαζί με τη γυναίκα μου, επιλέγουμε να βλέπουμε πολύ συγκεκριμένα πράγματα στις ειδήσεις, τόσο ώστε να ενημερωνόμαστε για το τι γίνεται. Αλλά από εκεί και πέρα, σε ένα βαθμό, πέρα από το ότι σε ρίχνουν ψυχολογικά, μπαίνεις σε μια διαδικασία και τα σκέφτεσαι όλα αυτά, όχι παραπάνω από όσο πρέπει, γιατί δεν υπάρχει πρέπει σε αυτή την κατάσταση, αλλά μπαίνεις στη διαδικασία και εσύ αυτής της ευρύτερης έτσι καταστροφολογίας και σε άλλες τυχές. Το οποίο αυτή είναι, νομίζω πρέπει να το αποφύγει ο κάθε άνθρωπος, εφόσον είμαστε έγκλειστοι, εφόσον αντιμετωπίζουμε όλα αυτά κτλ. Πρέπει να υπάρχει μια γενικότερη έτσι, πώς να το πω, όχι αισιοδοξία, αλλά ναι, σίγουρα. Ζήση, πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι για έναν αθλητή που, εντάξει, εσύ είπατε πολύ, έχετε και πιο ψηλά κορμιά, πιο γενικότερα κάνετε άλλη προπόνηση σε σχέση με άλλα αθλήματα. Πόσο εύκολο είναι για σένα να διατηρηθεί σε μια καλή κατάσταση, έχοντας μάθει μια ζωή να κάνεις προπονήσεις και να είσαι στο παρκέ όλη την ημέρα? Κοίταξε, κανείς, αν κάποιος έλεγε, εντελώς θεωρητικά μιλάμε τώρα, ότι το πρωτάθλημα είναι να ξεκινήσει και είναι να παίξουμε κτλ., κανείς δεν πρόκειται να είναι στην κατάσταση που ήταν πριν. Αυτό είναι βέβαιο. Δηλαδή χρειάζεται μια ομάδα, θα έλεγα μίνιμουμ 3 εβδομάδες για να μπορεί να ανασυνταχθεί και ο παίχτης και αυτός πάνω από 2 εβδομάδες για να μπορεί να νιώσει ξανά παίχτης κανονικός. Τώρα από εκεί και πέρα, ναι, αυτά που κάνω εγώ σπίτι είναι να ακολουθώ τις οδηγίες του γυμναστή και να μπορώ να... Εντάξει, για μένα, όσο αστείο και να ακούγεται, το να κάνω κάποια πράγματα στο σπίτι μέσα με το στρώμα και όλα αυτά τα σύνεργα, ας πούμε, που έχω, είναι μια διέξοδος τώρα αυτή την περίοδο.
Αλλά από εκεί και πέρα δεν συγκρίνεται με την κανονική προπόνηση. Από εκεί και πέρα, για να μπορείς να το προσαρμόσεις αυτό και να μην αφήσεις το κορμί σου, θα πρέπει να προσέχεις πολύ περισσότερο τη διατροφή σου, γιατί σίγουρα δεν κάνεις τις ίδιες κάψεις. Σίγουρα δεν κινείσαι το ίδιο. Σίγουρα ο μεταβολισμός από όλο αυτό έχει επηρεαστεί. Άρα μπαίνεις διαδικασία και προσαρμόσεις και σε άλλα κομμάτια της καθημερινότητας σου, εφόσον δεν και στο ίδιο και ουσιαστικά τώρα είσαι άεργος, ας το πούμε έτσι. Άρα χρειάζεται μια γενικότερη διαφορετική προσέγγιση τώρα που είσαι σπίτι. Όχι ότι δεν θα μείνεις πίσω, εννοείται ότι θα μείνεις πίσω, αλλά το θέμα είναι ότι το να μείνεις όσο το δυνατόν λιγότερο πίσω γίνεται για το μετά, γιατί όταν είσαι παίχτης και αφήσεις αυτό το κομμάτι, μετά σε αφήνει και αυτό, κακά τα ψέματα. Άρα τουλάχιστον να μειώσεις την μετά περίοδο της επαναπροσαρμογής, ας πούμε. Πάμε και σε λίγο πιο μπασχετικά ζητήματα. Ζήσει, σήμερα υπάρχει μια νέα τηλεδιάσκεψη του ΕΣΑΚΕ, όπου θα μετέχουν και εκπρόσωποι δικοί σας, των καλαθοσφαιριστών. Νωρίτερα, εδώ σύντομα, είχε εκφραστεί μέσω ανακοίνωση του ΨΟΠΣΑΚ, λέγοντας ότι είναι καλό να συνεχιστεί κάποια στιγμή η σεζόν. Πιστεύω ότι αυτή η θέση παραμένει έτσι ανάμεσά σας. Δηλαδή, θέλετε να παιχτούν οι αγώνες, ή κάνω λάθος? Καταρχάς, ο ΨΑΚ εκπροσωπεί όλους εμάς τους παίκτες και τα συμφέροντα των παιχτών. Ναι. Αυτό που θέλει ο ΨΑΚ, πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι, είναι να διασφαλιστούν όλα τα συμφέροντα των παιχτών. Και πιο πολύ στέκομαι σε αυτό, στη συγκεκριμένη φάση και σε αυτό που αντιμετωπίζουμε, ως προς την οικονομική διασφάλιση των παιχτών. Έτσι. Ναι. Σε συμβόλαια, να το πούμε, σε συμβόλαια, ναι. Σωστά, σωστά. Άρα, ο ΨΑΚ έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία και θέλει να προστατεύσει τους παίκτες, ώστε οι παίκτες να μην μείνουν ξεκρέμαστοι στο ότι η ομάδα μπορεί να πει δεν τελείωσε η αγωνιστική περίοδος, άρα δεν μπορεί να διεκδικήσει όλα τα χρήματα. Ναι. Δηλαδή, ναι, αυτή τη στιγμή θα βρεθεί μια χρυσή δομή μεταξύ του ΨΑΚ, της αρμόδιας αρχής του ΕΣΑΚΕ και δεν ξέρω ποιος άλλος είναι σε αυτή την φάση εμπλεκόμενος ή θέλει να ακούσει την άποψη του ΨΑΚ, να βρεθεί μια χρυσή τομή ως προς το τι θέλουν να δώσουν οι ομάδες, τι ζητάμε εμείς οι παίκτες, ναι, γιατί όλοι σε αυτή την περίοδο πρέπει να κάτσουν κάτω λίγο, να δουν τα πράγματα ρεαλιστικά ως έχουν, γιατί ούτε ο παίκτης μπορεί να πει ότι θέλω το 100% του συμβολαίου τώρα, γιατί κάθε παίκτης πρέπει να γνωρίζει συνειδητοποιημένος, σίγουρα ναι, μεν από αυτό ζούμε, αλλά και η ομάδα από την οποία ζητάς τα χρήματα δεν έχει πάρει όλα τα χρήματα τα οποία υπολόγιζε, είτε από χορηγίες, είτε από τηλεοπτικά, είτε από εισιτήρια, είτε από οτιδήποτε άλλο. Άρα πρέπει λίγο να προσαρμοστούμε όλοι σε αυτό. Από εκεί και πέρα, δυστυχώς, το να συνεχιστεί το πρωτάθλημα αυτή τη στιγμή είναι κάτι εντελώς στον αέρα. Είναι κάτι το οποίο φαντάζει πάρα πολύ δύσκολο και έχει πρακτικές δυσκολίες, κακά τα ψέματα. Όλοι θέλουμε να παίξουμε. Παίκτες είμαστε, η δουλειά μας είναι να παίζουμε. Αλλά για να είμαστε ρεαλιστές, δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να μιλάμε για να παίζουμε. Όπως βλέπουμε και σε άλλα πρωταθλήματα, θέλαν στην Ιταλία π.χ., που είναι το πιο έτσι πρόσφατο, να παίζουν και λέγανε όλες οι ομάδες θα παίξουμε και θα παίξουμε κτλ. Και έχουν κάθε μέρα δυστυχώς 700 και 800 νεκρούς και θύματα καινούργια και κρούσματα άπειρα συνέχεια. Επομένως είναι κάτι το οποίο είναι μη εφικτό. Στην προκειμένη περίπτωση έχει πάρα πολύ δυσκολίες, νομίζω, να ξαναξεκινήσει το πρωτάθλημα. Υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό πώς όλη αυτή η κατάσταση θα αντιμετωπιστεί. Ναι. Όσον αφορά τον ΕΣΑΚΕ, καλό είναι ο ΕΣΑΚΕ με ένα κουμπί τον ΨΑΚ, γιατί το μπάσκετ πρώτα απ' όλα είναι οι παίκτες οι οποίοι απαρτίζουν τις ομάδες. Επομένως, καλό είναι. Ναι, κακά τα ψέμα, δεν λέω πρωταγωνιστές, αλλά το προϊόν ως επιτοπλίστων το αποτελούν οι παίκτες. Άρα καλό είναι και οι παίκτες να ακούγονται. Είτε είναι σωστή άποψη είτε είναι λάθος, καλό είναι να ακούγονται, όταν υπάρχει δημοκρατία και θέλουμε όλες οι πλευρές εμπλεκόμενες να έχουν μια φωνή και μια άποψη. Τώρα από εκεί και πέρα δεν είμαι, νομίζω, περαιτέρω αρμόδιος για να πω τι πρέπει να γίνει, τι πρέπει να αποφασιστεί κτλ. Αλλά νομίζω ότι σε αυτές τις καταστάσεις που πρώτα απ' όλα είναι πρωτόγνωρες και δεύτερον είναι πολύ μεγαλύτερες στον αθλητισμό, ναι,
θέλει μια λογική και να κάτσουν όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές τραπέζι να δουν τα πράγματα αντικειμενικά όσο έχουν και να συζητήσουν ήρεμα πάνω απ' όλα για το καλό της υγείας της γενικότερης και μετά του ακτισμού. Και όχι να κοιτάξουμε κοντόφθαλμα ο καθένας στο συμφέρον του. Δηλαδή τι με βολεύει να πάρω και πάει λέγοντας. Γιατί πρέπει να δούμε ότι το πολύ σημαντικό είναι και το αύριο, δηλαδή να υπάρχει δουλειά και του χρόνου. Γιατί κατά ψέματα όλοι λέμε ότι όλο αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα θα έχει ένα οικονομικό αντίκτυπο για του χρόνου. Λοιπόν, το θέμα είναι πώς θα προστατεύσουμε και το προϊόν του χρόνου και να υπάρχουν ομάδες του χρόνου, να υπάρχουν συμβόλαια του χρόνου και παίχτες. Ζήση, πώς έχεις βιώσει τη φετινή σεζόν? Πολύ δύσκολη σεζόν. Εντάξει, σίγουρα. Για εσάς και για τον κόσμο, γενικά για όλη την ομάδα. Πολύ δύσκολη σεζόν, όντως. Προσωπικά περίμενα θα είναι μια δύσκολη σεζόν γενικά, γιατί η ομάδα ήθελε να, όπως έχω ξαναπεί, ήθελε να αντιμετωπίσει κάποια άλλα προβλήματα οικονομικά, επομένως ήταν πολύ περιορισμένα τα πράγματα. Πιστεύω ότι σε έναν βαθμό δυστυχώς η Ευρώπη λίγο μας αποπροσανατόλισε. Θα στο ρωτούσαμε για την Ευρώπη. Όχι μόνο τα ταξίδια και τα λοιπά, αλλά την σωστή προετοιμασία των παιχνιδιών, το ότι δεν είχαμε τη δυνατότητα χρονικά κυρίως να κάνουμε σωστή προπόνηση για να βρούμε έτσι μεγαλύτερη χημεία και να αποκτηθεί μια ομοιογένεια στην ομάδα. Όπως επίσης με την Ευρώπη λίγο από προσανατολής ως προς τη σημασία και τη σημαντικότητα, ας το πούμε έτσι, που έχουν κάποια παιχνίδια, δηλαδή κάποια παιχνίδια τα οποία είναι must win για την ομάδα, για το τι στόχο έχει, πώς θα παλέψει και πού. Εντάξει, βέβαια τώρα δεν μπορούμε να μιλάμε ούτε για δικαιολογίες και τίποτα, αλλά νομίζω ότι το μεγαλύτερο έτσι, κομμάτι που επηρέασε φέτος την ομάδα, γιατί έγινε τεράστια προσπάθεια και γύρω από την ομάδα ώστε να υπάρχει μια καθημερινή ομαλή λειτουργία μέσα στην ομάδα, με ό,τι αυτό συνεπίκειται, νομίζω ότι επηρέασε πολύ Ευρώπη πιο πολύ απ' όλα. Γιατί η ίδια ομάδα, ας πούμε, που βλέπαμε, που για μένα η ομάδα αυτή είχε δυνατότητες και ταλέντο κτλ. Βλέπαμε να κερδίζει κάποιες ομάδες στο Champions League πολύ καλές και σοβαρές, που στα πρωταθλήματά τους αντίστοιχα είναι δεύτερες, τρίτες και πάει λέγοντας. Και μετά μες στο πρωτάθλημα κάναμε κάποιες ήττες που μας τύχησαν και σίγουρα θα μπορούσαμε να έχουμε πάρει κάποια παιχνίδια παραπάνω για να μην μπούμε στη θέση αυτή τη δεινή που ήμασταν στο τέλος. Υποθετικά μιλώντας, Ζήση, και από τη στιγμή που το πρωτάθλημα είχατε ένα πολύ κομβικό παιχνίδι με το Ρέθυμνο. Η ομάδα βέβαια ήταν σε κακή βαθμολογική θέση στην τελευταία. Πιστεύεις ότι θα τη σώζατε την παρτίδα? Το πιστεύατε μέσα στην ομάδα? Πώς ήταν το κλίμα με δύσκολα αποτελέσματα, με ήττες κτλ.? Σίγουρα κάποιες ήττες επηρεάζουν ψυχολογικά, αλλά νομίζω ότι γενικότερα όλοι αισθανόμασταν ότι ακριβώς για αυτό που είπα πριν, ότι η ομάδα είχε ταλέντο και μπορούσαμε να παίξουμε καλό μπάσκετ. Πιστεύω ότι όλα τα παιδιά το πιστεύαν αυτό, ότι η ομάδα αξίζει και πρέπει να τη σώσουμε την παρτίδα. Εντάξει, είχαν μείνει 6 παιχνίδια. Είχαν μείνει κάποια παιχνίδια, ναι, εκ των οποίων τα 3-4, ας πούμε, τα είχαμε σημαδεύσει ως must win. Εντάξει, δεν πρόκειται να σταθώ ούτε σε πρόγραμμα ούτε σε οτιδήποτε, αλλά πιστεύω ότι υπήρχαν παιχνίδια τα οποία είχαμε σημαδεύσει και νομίζω θα κερδίζαμε. Από εκεί και πέρα, βέβαια, επειδή το πρωτάθλημα έχει διακοπεί, ό,τι και να λέμε είναι πολύ θεωρητικό, γιατί και εγώ μπορώ να βγω ότι θα κάναμε 6-6. Ότι υπήρχαν παιχνίδια τα οποία πιστεύαν πολύ και ότι όπως και εγώ έτσι και τα υπόλοιπα παιδιά στην ομάδα πιστεύαμε ότι η ομάδα θα τα καταφέρει. Είναι γεγονός. Τώρα οτιδήποτε άλλο μπορούμε να πούμε τώρα δυστυχώς είναι θεωρητικό και ο καθένας είναι μπορεί θεωρητικό να πει οτιδήποτε, γιατί ναι. Από κάποιο σημείο και μετά, Ζήση, σας έγινε βάρος η εκτός έδρας αδυναμία της ομάδας να πάρει μια νίκη στην Basket League, γιατί στην Ευρώπη κάνατε. Αυτό είναι το παράδοξο. Το είπες και νωρίτερα. Ναι, όντως είναι παράδοξο, γιατί γενικότερα στο Champions League παίξαμε αναλογικά πολύ καλύτερα σχέση με το πρωτάθλημα φέτος.
και με πιο δυνατούς αντιπάλους. Γιατί ήμασταν και σε ένα καλό όμιλο. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Οπότε και πέρα σίγουρα νομίζω ότι είναι ένα παιχνίδι το μπάσκετ το οποίο είναι ψυχολογία σε μεγάλο βαθμό. Και θέλεις να ψάξεις μια εκτός έδρας νίκη για να αποτελέσει και οδηγό ας πούμε για τη συνέχεια. Είναι πολλά τα παιχνίδια δυστυχώς που χάσαμε σε λεπτομέρειες. Πολλά και μας κόστησαν. Βέβαια με βάση του προγράμματος και μόνο τα εντός να κερδίζαμε πάλι δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι μπορούμε να βγούμε από περιπέτειες. Αλλά και εντός κάναμε κάποιες ήττες δυστυχώς που κόστησαν αρκετά και με τον τρόπο που ήρθαν επίσης. Γιατί μπορεί να παίζει καλά για 30-35 λεπτά και στα τελευταία 5-8 λεπτά του παιχνιδιού να μην παίζει καλά, να σταματάς, να μπλοκάρεις, οτιδήποτε και να χάνεις ένα παιχνίδι. Ωραία. Πριν κλείσουμε, Ζήση, μία πρόταση από σένα για μία σειρά ή για ένα βιβλίο που ανακάλυψες αυτή την περίοδο του εγκλεισμού. Για σειρές έχω κάμπος προτάσεις γιατί καλά ψάχνω να τελειώσει. Τη σειρά που παρακολουθώ τώρα και μου αρέσει πάρα πολύ είναι το The Wire που μεταφράζεται ως το καλώδιο ας πούμε. Είναι μια ολοκληρωμένη σειρά που έχει γύρω στα 15 χρόνια που ολοκληρώθηκε νομίζω και είναι από τις καλύτερες σειρές που υπάρχουν. Γενικά μου αρέσουν οι σειρές που είναι περιπέτειας κυρίως ως επί το πλήστον. Και αυτή είναι αστυνομική. Και άλλη μία που θα πρότεινα είναι το Boss, που είναι και αυτή αστυνομική πολύ ωραία. Εντάξει, τώρα μας δίνεται άπλετος χρόνος για σειρές, βιβλία, τα πάντα. Φαντάζομαι είσαι ενήμερος ότι στα μέσα Απριλίου θα έχουμε και το ντοκιμαντέρ για τους Chicago Bulls, οπότε... Σωστά, ναι. Είναι και στο άθλημά της, νομίζω ότι είναι κάτι το εξαιρετικό για όλους. Βέβαια. Ωραία. Σίγουρα. Ευχαριστούμε πολύ, Ζήση. Καλή δύναμη να έχεις. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Να τα ξαναπούμε. Έγινε. Χαίρετε. Λοιπόν.